Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το ΚΚΕ έχει σπουδάσει τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκαιρα και τα έχει διαβάσει καλά. Και αυτές οι ευχές που διαβάστηκαν δεν είναι τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτές οι ευχές κρύβουν την ουσία των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγαν απελευθέρωση του κεφαλαίου, των αγορών, των εργαζομένων, ανταγωνιστικότητα. Αυτό ήταν το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραμείνει αυτό. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτιάχτηκε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να τα παίρνει από την εργατική λαϊκή οικογένεια και να τα δίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσοι σήμερα λένε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που λένε ότι αυτός είναι ο δρόμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χειροκροτούν. Και απ' την άλλη υπάρχει απ' την άλλη μπάντα η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε έχει κάποια προβλήματα, έχει κάποιες καλές αρχές και στράβωσε και σε κάποια πορεία θα επανακάμψει. Εμείς λέμε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αγανακτήσει και αγανακτούν ακόμα περισσότεροι και σήμερα φρενάρουν αυτά τα συμπεράσματα να πάρουν αποφάσεις ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουν αποφάσεις ότι μπορούν να σπάσουν τα δεσμά αυτής της λυκοσυμμαχίας, όποιοι λένε ότι είναι απλά ασθενείς και μπορούμε να το συνεφέρουμε. Και λέμε σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης είναι φυλακή για τους λαούς. Το λέμε ξεκάθαρα. Έχεις μια χώρα, για παράδειγμα, με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Γιατί σήμερα η μία χαλιβουργία πίσω από την άλλη κλείνει? Γιατί, για παράδειγμα, ο επιχειρηματίας έχει άλλες επιχειρηματικές επιλογές ή γιατί το μέσο ποσοστό κέρδους του πέφτει. Ή, για παράδειγμα, έχεις ναυπηγεία που το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν ή φυτοζωούν και την ίδια ώρα, από το 1992, υπάρχει κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει, κοιτάξτε να δείτε, 4 ναυπηγεία θέλουμε. Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία. Τα υπόλοιπα τελειώνουν. Το λέμε αυτό γιατί έχει χαραχτεί ένας δρόμος που είναι συγκεκριμένος και έχει τσιμενταριστεί τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο με μια μόνιμη επιτήρηση, με μια μόνιμη εποπτεία που το επόμενο διάστημα, γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι θέμα μιας καλής διαχείρισης, δεν είναι θέμα μιας επιλογής μιας κυβέρνησης, δεν είναι το καπρίτσιο της κυρίας Μέρκελ, είναι αποφάσεις που, γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι επενδύσεις στο επόμενο διάστημα θα έρθουν και θα προσελκυστούν και ο μαγνήτης θα είναι τα ρημαγμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Γιατί πηγαίνουν οι επενδυτές και επιχειρηματίες εκεί που είναι το φτηνό και εκεί που είναι τσάμπα εργατική δύναμη. Και σήμερα τα βλέπουμε, 150 και 200 ευρώ για να πας να δουλέψεις στο σούπερ μάρκετ. Και το λέμε αυτό γιατί αν δεν βγουν συμπεράσματα συνολικά ότι σε αυτόν τον δρόμο της λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτόν τον δρόμο της εκμετάλλευσης, οι εργαζόμενοι δεν θα βλέπουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα χρειάζεται. Το ΚΚΕ βάζει το ζήτημα ισχυρή εργατική αντιπολίτευση. Γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα, στήριγμα ο λαός. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υποτιμούν ορισμένοι. Ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, στις 25 φεύγουν. Καταρχήν υποτιμάει τις ίδιες προσπάθειες. Λίγο δύσκολο. 25 λέει φεύγουν, ναι. Υποτιμάει τις ίδιες τις προσπάθειες των εργαζομένων που ξέρουν καλά ότι έχουν να κάνουν με δύσκολο αντίπαλο. Και το λέμε αυτό γιατί στις 25 και στις 26 θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βιομήχανοι και εφοπλιστές θα ζουν και θα βασιλεύουν και μπορεί να φύγει ο Σαμαράς και η Μέρκελ, εμείς λέμε να φύγουν και να μην ξαναγυρίσουν. Όμως αυτοί που θα είναι παρόντες θα είναι αυτός ο μονόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη μέρα και πρέπει να τον αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Και το λέμε λοιπόν ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, οι εργαζόμενοι με μια δικιά τους συμμαχία να βάλουν εμπόδια σήμερα. Μάλιστα. Και να χαράξουν δρόμο αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δρόμο στην κυρία Κοπάθα. Όχι, όχι, ένα, κύριε σχόλιο, Μαρκάτο, ένα σχόλιο μόνο για το ζήτημα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μακεδονικό. Πρέπει να μιλήσουμε εδώ. Καταρχήν, έχει γίνει ένα επιλεκτικό μάθημα ιστορίας. Γιατί, για παράδειγμα, για το ζήτημα του μακεδονικού έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση. Έχουν βγει όλοι ότι δικαιωθήκανε. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, στα εθνικιστικά συλλαλητήρια
Το μόνο κόμμα που δεν πήρε μέρος ήταν το ΚΚΕ. Και αυτοί που λένε, γιατί ο κύριος Κούλογλου είπε ότι υπάρχει συνέπεια της αριστεράς κτλ., τότε μας κατηγορούσαν ότι όλοι πλην λακεδαιμονίων. Και τα λέμε αυτά γιατί τα ίσανε το προηγούμενο διάστημα και τον εθνικισμό. Δεν ισχύει για και τον κύριο Κούλογλου. Λέω για, τον, για τις θέσεις του συνασπισμού. Λέω για τις θέσεις του συνασπισμού. Και βεβαίως υπήρχε και η θέση της κυβέρνησης και όλων των κυβερνητικών παραγόντων το προηγούμενο διάστημα. Και τότε το ΚΚΕ έβαζε το ζήτημα ότι ο όρος Μακεδονία είναι ένας ευρύτερος γεωγραφικός προσδιορισμός που δεν καθορίζει ένα έθνος, αλλά μια σειρά εθνών σε αυτό το έδαφος. Και βεβαίως έβαζε ζήτημα ότι χρειάζεται σήμερα όχι μόνο για το ζήτημα του ονόματος, γιατί κοιτάξτε, μπορεί να βρεθεί μια λύση. Το ουσιαστικό είναι ότι υπάρχουν αλυτρωτικές βλέψεις και υπάρχουν σχέδια στην περιοχή και προσπαθούν το επόμενο διάστημα και μέσα από τον εθνικισμό να καλλιεργήσουν τέτοια ζητήματα. Και εδώ φαίνεται και η ιστορία με τη Θράκη. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς υπάρχει και καιροσκοπισμός και ψηφοθυρία και ακριβώς ταΐζεται αυτός ο καιροσκοπισμός εδώ και χρόνια. Και από το ΠΑΣΟ και από τη Νέα Δημοκρατία που είχαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα αυτά τα μέτρα τα είχαν προωθήσει και εκεί και προωθούσαν αντιλήψεις τέτοιες περί τουρκικής μειονότητας. Υπάρχουν εδώ ριζοσπάστης από το 1999, έχει βγάλει κοινή δήλωση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού μουσουλμάνων βουλευτών που λέγανε περί τουρκικής μειονότητας. Τα λέμε αυτά γιατί τα σχέδια υπήρχαν εδώ και χρόνια και δουλεύαν και με ανταγωνισμούς με αστικές τάξεις διπλανών χωρών. Και βεβαίως, ακριβώς σήμερα κάνουμε ένα κάλεσμα στους εργαζόμενους, στα φτωχά λαϊκά στρώματα και της μειονότητας και της πλειονότητας στην περιοχή να απορρίψουν και τον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό και να παλέψουν γιατί και οι δύο, κοιτάξτε να δείτε, ο μεν Χριστός ο άλλος Αλλάχ και οι δύο Αχ και Βαχ ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αντεργατική πολιτική που συνεχίζει το επόμενο διάστημα. Ακριβώς τα δύο παραδείγματα και ναυτιλία και τουρισμός αναδεικνύουν ακριβώς ότι σε κλάδους της οικονομίας που παρά την κρίση πάνε καλά, έχουν ανάπτυξη, καπιταλιστική ανάπτυξη. Βλέπουμε το τι αντίκρισμα έχει ο εργαζόμενος ο λαός. Βλέπουμε για παράδειγμα τι γίνεται στον τουρισμό με τους tour operator, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δεσμεύουν και χτυπάνε και τα εργασιακά δικαιώματα και των εξωτερικών υπαλλήλων και όλων των εργαζομένων και ακόμα και των μικρομάγαζων, των αυταπασχολούμενων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και ακριβώς δείχνει τι είδους ανάπτυξη έρχεται, αυτή η ανάκαμψη που λέμε, τέτοιου είδους ανάκαμψη θα είναι. Δηλαδή, και επίσης, μια στιγμή, θα φτάσουμε και στον κομμουνισμό. Όχι, μισό λεφτό. Απλά να πούμε και το εξής. Και στους εφοπλιστές, κυριαρχούν, είναι παγκόσμια δύναμη. Είναι πρώτη δύναμη παγκόσμια. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκροτημένα δικαιώματα. Την ίδια ώρα. Δεν μπορείς να πας μέχρι τη Ρόδο γιατί είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Αυτό είναι το αντίκρισμα λοιπόν της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η βαρβαρότητα.